Με ανακούφιση άκουσαν σήμερα οι βουλευτέ τη Επιτροπή Προσφύγων τη Βουλή τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη σχετικά με την υποχρέωση καταβολή φόρου ακίνητη ιδιοκτησία από πρόσωπα που μισθώνουν κρατική γη. Ο κ. Κληρίδη αναφέρει ότι η δικαιούχο χρήση ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στο κράτο υπόκειται στην καταβολή φόρου ακίνητη ιδιοκτησία αναφορικά μόνο προ την αξία του δικαιώματο χρήση και όχι αναφορικά με την ίδια την αξία του ακινήτου. Ταυτόχρονα ο διευθυντή του τμήματο Εσωτερικών Προσόδων Γιώργο ότι ούτε και οι πρόσφυγες στα σπίτια των οποίων είναι εκτισμένα σε τουρκοκυπριακή γη θα πληρώνουν φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Η πρόεδρος της Επιτροπής Κέβη Κουκουμά και ο βουλευτής του Δυσή, κ. Άκος χαιρέτησαν την απόφαση του κράτους. Η έννοια μας και η αγωνία μας και η ανάδειξη του θέματος έγινε γιατί καλέστηκαν και πλήρωσαν πρόσφυγες που είχαν πάρει πιστοποιητικό μίσθωσης για την κατοικία του. Η αυτή η απόφαση τόσο της κυβέρνησης καθώ επίση και σε επίπεδο των υπηρεσιακών, θα πρέπει να γίνει διαχρονική. Διευκρίνησε και δε ότι τα πιο πάνω αφορούν μόνο τι οικίε. Επομένω, όσε επιχειρήσει μισθώνουν επί μακρά διάρκεια, θα είναι αναγκασμένε να πληρώνουν φορολογία επί τη εκτιμημένη αξία του ακινήτου. Θετική, όπω ήταν αναμενόμενο, ήταν και η θέση του βουλευτή του Δίκοφ, Σοφοκλή και τη ΕΔΕΚ Γιώργου Βαρνάβα. Τα σπίτια στα οποία, τα οποία δόθησαν στου πρόσφυγε ή έχουν χτίσει ήδη με αυτοστέγαση, είναι κάτω από τον Κιδεμόνα. Αν και εφόσον παραμένουν ε, χωρίς τίτλων και την επόμενη χρονιά δεν θα πληρώνουν φόρον αγκίνητης περιουσίας. Η Επίτροπη είχε συνάντηση με την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων με βασικό θέμα την εξέβρεση τρόπων ώστε οι πρόσφυγες να μην καταφεύγουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων των Κατεχομένων.